Αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Θα είστε στη συζήτηση. Παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Στο τέλος της συζήτησης έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα ακούσουμε με προσοχή και την κυρία Γεννηματά και όλους τους επόμενους ομιλητές. Αλλά εγώ διαπίστωσα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε έρθει με έτοιμη δευτερολογία. Διότι συνήθως όταν σηκώνεται κάποιος να ζητήσει το λόγο για δευτερολογία, σηκώνεται εκτός κειμένου όπως κάνω εγώ. Αλλά έχει ετοιμάσει δευτερολογία για να παρέμβει. Θα απαντήσω λοιπόν εγώ εκτός κειμένου, όχι ένα προς ένα στα ερωτήματα που έθεσε, αλλά θα απαντήσω στη μεγάλη αγωνία του. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ακούστε το για να το έχετε μια και καλή, να το κατανοήσετε μια και καλή. Με κατηγορείτε ότι σας λέω πορφυρογέννητο. Κύριε Μητσοτάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ίδια διαδρομή, ούτε κοινωνική, ούτε πολιτική. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ, σε αντίθεση, δεν ξέρω με εσάς, αλλά θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν θα απευθυνθώ σε εσάς, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν γεννήθηκα με στόχο να γίνω πρωθυπουργός, ούτε γεννήθηκα σε καρέκλες, ούτε μεγάλωσα σε καρέκλες, ούτε έχω αυτό ως μεγάλο βάσανο και καημό. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά αυτών που ψηφίζαν επί 5 χρόνια για να κρατήσουν τις καρέκλες τους, με εμάς που δίνουμε μάχη, και μέσα και έξω από τη χώρα και να διατηρήσουμε αλόβητη την κοινωνία, είναι η διαφορά αυτών. Είναι η διαφορά αυτών που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν αυτό που οι ίδιοι έχουν ως στόχο και ως ιδεολογία, με αυτούς που αγωνίζονται ξανά γιατί αισθάνονται τεράστια την απώλεια της καρέκλας και της κουτάλας που εδώ και πολλά χρόνια είχανε και λαιλατούσανε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Αφήστε τα λοιπόν αυτά περί αυτοκριτικής. Σε τι να κάνει η αυτοκριτική αριστερά σε αυτόν τον τόπο? Σε τι να κάνει, πείτε μου. Να κάνει αυτοκριτική. Ήσυχα, παρακαλώ. Να κάνει αυτοκριτική που μέχρι το 1980 ήταν στην απέξω. Μην εκπλήσεστε. Ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και δεν μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Να κάνει αυτοκριτική η αριστερά γιατί διεκδικούσε, ή να κάνει αυτοκριτική ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατέστρεψε τη χώρα τα τελευταία 2 χρόνια, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία? Είχατε το θράσος να μιλήσετε ακόμα και για το χρέος, αλλά και για το κράτος. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη. 184% του ΑΕΠ ήταν το χρέος όταν αναλάβαμε εμείς. Όταν ξεκίνησε η περιπέτεια των μνημονίων, το χρέος ήταν στο 124% του ΑΕΠ. Και μιλάτε ταυτόχρονα για το κράτος το οποίο λέει εμείς υπερασπιστήκαμε. Κύριε Μητσοτάκη, η αριστερά έκανε τους στρατούς των διορισμών στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στους μεγάλους οργανισμούς, τις στρατιές των διορισμών που μπαίνανε μέσα έχοντας δείξει το κομματικό του βιβλιάριο. Εμείς τα κάναμε αυτά. Η αριστερά είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι υπάρχουν δομικές τρευλώσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Μητσοτάκη, θα επανέλθω όμως στην ουσία της συζήτησης και θα σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το μπέρδεμά σας ανάμεσα στο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και το συμπληρωματικό μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο υπήρχαν πέντε συμπληρωματικά, διότι κάθε λίγο και λιγάκι με το κλείσιμο μιας αξιολόγησης γίνεται η συμπλήρωση με βάση τα δεδομένα της οικονομίας και τους στόχους. Στο δεύτερο μνημόνιο 4. Στο τρίτο 1. Τι μπερδεύεται ακριβώς? Τι ακριβώς μπερδεύεται? Μιλάτε για τέταρτο μνημόνιο εδώ και ένα χρόνο. Και μιλάτε εδώ και ένα χρόνο, πρώτον διότι αυτή είναι η επικοινωνιακή σας στρατηγική, να χρεώσετε δηλαδή στην κυβέρνηση επιπλέον από αυτά τα οποία είχε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά ενδεχομένως
να ήταν, όπως είπα και στην ομιλία μου, το τέταρτο μνημόνιο, η μεγάλη σας φιλοδοξία. Να ήταν το τέταρτο μνημόνιο η μεγάλη σας επιθυμία, ο διακαής σας πόθος. Και έρχομαι στο πιο κρίσιμο σημείο της απάντησής μου και κλείνω. Κύριε Μητσοτάκη, με κατηγορείτε εδώ και 2 χρόνια, συγκρίνοντας δηλώσεις μου πριν το 2015 και δηλώσεις μου κατά τη διάρκεια της δύσκολης και σκληρής περίοδου της διαπραγμάτευσης, το πρώτο εξάμεινο του 2005, με δηλώσεις που έχω κάνει μετά, τώρα. Κατά την περίοδο από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 και μετά. Και το κάνετε διαρκώς αυτό. Και το κάνετε διαρκώς και το κάνετε και εσκεμμένα. Διότι θέλετε να διαγράψετε από τη μνήμη σας τι? Κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι όταν αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε αφήγημα, γιατί πραγματικά δώσαμε όλη μας την ψυχή για να διεκδικήσουμε το δίκαιο του λαού μας. Και το είπαμε δημόσια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ότι δεν υπολογίσαμε ότι οι συσχετισμοί αυτοί στο ευρωπαϊκό πεδίο δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται ολόκληρη, αν θέλετε, προσπάθεια δημιουργίας συμμαχιών. Και πράγματι, κατά την πρώτη περίοδο, προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας στον ελληνικό λαό, φτάσαμε στα άκρα και οδηγηθήκαμε σε έναν πρωτοφανή εκβιασμό. Σε έναν εκβιασμό που έλεγε ή υπογράφεται ή καταραίουν οι τράπεζες και χρεοκοπεί η χώρα. Και ξέρετε γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτόν τον εκβιασμό? Διότι λίγες μέρες πριν ανέλθουμε στην εξουσία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έφτιαξε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα, πριν έρθουμε εμείς στην εξουσία. Και σήμερα αυτό αποκαθιστάται. Είχαμε όμως την ευθυξία, κύριε Μητσοτάκη, που μας κατηγορείτε για τζάμπα μάγκες. Και ξέρετε, αυτό από την παράταξή σας ακούστηκε πρώτα. Δεν ακούστηκε από μένα. Από την παράταξή σας ακούστηκε πρώτα για σας, ο οποίος, έχοντας την εξασφάλιση ότι δεν τρέχει και τίποτα, μπορείτε από τη μια να πηγαίνετε στον κύριο Σόιμπλε και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και να μας κατηγορείτε γιατί δίνουμε 620 εκατομμύρια στους καμελοσυνταξιούχους, και από την άλλη να λέτε τώρα δώστε και άλλα τόσα και δεν ψηφίζουμε τα αντίμετρα. Εσείς που κατάπιατε αμάσιτα 65 δισεκατομμύρια μέτρα την τετραετία της λαϊλασίας, τώρα φτύνετε τα αντίμετρα. Αλλά όταν λοιπόν φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο, εμείς πήραμε μια απόφαση που είχε ένα ηθικό βάρος, το οποίο μάλλον δεν μπορείτε να κατανοήσετε. Ποια ήταν αυτή η απόφαση? Να πάμε στον ελληνικό λαό. Και να πούμε στον ελληνικό λαό το πολύ απλό που δεν είπε ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την πρώτη περίοδο, ούτε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Που εκλέχθηκαν οι πρώτοι λέγοντας λεφτά υπάρχουν και έφερε το πρώτο μνημόνιο, και οι δεύτεροι λέγοντας επαναδιαπραγμάτευση και ζάπιο και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Εμείς λοιπόν όταν χτυπήσαμε σε τοίχο, πήγαμε στον ελληνικό λαό και του είπαμε αυτή είναι η συμφωνία, αυτές είναι οι δυσκολίες. Επέλεξε εμάς και όχι αυτούς που λαϊλατίσαν και χρεοκοπήσαν τη χώρα για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Να λοιπόν ποιοι είναι οι τζάμπα μάγκες. Αυτοί που παίρνανε την εντολή του ελληνικού λαού και την εξαργυρώνανε με μέτρα και μνημόνια. Ενώ εμείς ανοιχτά, δημόσια, καθαρά, μπορώντας να κοιτάμε στα μάτια τους Έλληνες πολίτες, προχωράμε. Και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Διεκδικήσαμε εντολή τετραετίας με κύριο στόχο να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και θα το πετύχουμε. Με δεύτερο κύριο στόχο να φέρουμε επιτέλους αυτόν τον τόπο δικαιοσύνη και θα το πετύχουμε. Και τρίτο σημαντικό στόχο να σχεδιάσουμε διαφορετικά το μοντέλο της ανάπτυξης, της παραγωγικής συγκρότησης της χώρας. Και λυπάμαι που δεν θα συμβάλλετε σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και μεγάλες θεσμικές τομές θα κάνουμε και μεγάλες αλλαγές θα φέρουμε στον τόπο, και το 2019 δυστυχώς σε 2 χρόνια από τώρα θα είσαστε για κλάματα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλώς το βήμα την Πρόεδρο.